Γεια χαρά φίλες και φίλοι του psaddict.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα κυριακάτικο Gamecast όπου εγώ μαζί με την Εχόλια σας κάνουμε συντροφιά την ώρα που ξυπνήσατε ή λίγο πριν κοιμηθείτε, την ώρα που πίνετε το καφέ σας λίγο πριν φάτε. Είμαστε εγώ εδώ, δεν κοιμηθώ όλο το βράδυ. Μιχάλη, πλάκα. Δεν κοιμηθώ όλο το βράδυ. Πολλές φωνές, πολύ κλάμα. Εγώ έπαιζα μέχρι τις 4.30-5 παρά. Έπαιζα Death Stranding. Πολύ κλάμα, ρε φίλε, πολύ κλάμα. Εσείς τι, δεν σ' άφησε το μωρό να κοιμηθείς, είναι γκρινιάρικο. Έχει... Το γαμημένο δεν έχει βγάλει τέτοιο όλο. Έχει κολικούς ρε, ή βγάζει δοντάκια τώρα, γι' αυτό. Βάλε τσίπορο. Εδώ τη θερμοκοιτίδα που είναι μέσα. Βάλε τσίπορο στα όλα. Καταρχάς είναι πολύ... είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα, έτσι. Αυτό είναι πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. That's what she said. Όντως και έχει φως τώρα. Κοιμάστε, δεν το έχεις ανοιχτό. Τώρα ναι, δεν έχω βάλει τη μπατάρα. Έχει από εδώ κάτω ένα παπαράκι. Αυτό εδώ. Που άμα το πατήσει έχει φωτάκι, αλλά θέλει αλκάλικ μπατάρ. Και δεν έχω βάλει μέσα. Αχα. Ας το δούμε σε επόμενο βίντεο. Ναι, θα σκάσει. Ωραία πάντως. Δυνατό. Εντάξει, το παιχνίδι δεν πρόλαβε να ασχοληθεί καθόλου. Το είδε. Okay. Μόλις τώρα γράφουμε εντάξει την εκπομπή, πριν κάτι λεπτά κατέβηκε. Α, ωραία, εντάξει, θα το δεις μετά. Λοιπόν, κάτσε, ναι, θα πούμε στη συνέχεια αυτά και για Death Stranding και για άλλα που θα μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα γνωστά. Καλώς ήρθατε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Γυναίκες και κορίτσια που μας βλέπετε, άνδρες ή ελάχιστοι, ξέρω εγώ, ή ελάχιστοι που μπαίνετε και μας βλέπετε. Τα μωράκια απέναντι, σαν αυτό δίπλα του Μιχάλη. Ναι, λοιπόν. Ναι. Τι έχουμε και από πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από έναν ακόμη διαγωνισμό και σε αυτήν την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή καταρχάς περνάει από κάτω ο νικητής από την προηγούμενη εκπομπή, συγχαρητήρια. Και ακριβώς άλλο ένα ίδιο πακέτο θα δώσουμε και σε αυτήν την εκπομπή. Ένα πακέτο από τη Ubisoft, συγκεκριμένα το Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Για να σας τα ξαναδείξω τα δωράκια. Άλλο ένα πακέτο. Ναι. Έτσι, μπλούζα Breakpoint. Χακί. Να το πούμε αυτό, είναι χακί, ναι. Και ένα μπρελοκάκι που έχει μέσα το πρωταγωνιστή, έτσι, του Breakpoint. Τα βήματα είναι απλά, συνηθισμένα. Αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μέχρι τώρα, κακώς, κάντε τώρα. Αν δεν έχετε κάνει like στο βίντεο μέχρι τώρα, κακώς, κάντε τώρα. Αν δεν έχετε αφήσει σχόλιο, μπορείτε να αφήσετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο. Κάντε τώρα. Κάντε τώρα. Πείτε μας τι μπλούζα θέλετε, large ή medium, καταρχάς, και αφήστε και ένα hashtag PSAddictGR. Και κάντε και ένα προαιρετικό share στα social media τα δικά σας για να μεγαλώσουμε το hashtag PSAddictGR. Κακώς αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Κακώς αν το έχετε κάνει ακόμα. Στα πρώτα δύο λεπτά της εκπομπής. Λοιπόν, οπότε, διαγωνισμός ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Συντιμίδια που μας έχει δώσει πολλά δωράκια και έχουμε να δίνουμε και θα δίνουμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Λοιπόν, μετά συνεχίζω και επιθυμίζω το χορηγό μας στο wishbox.gr όπου δύο πραγματάκια έχουμε από τα παιδιά του Wishbox. Ένα είναι το κουτί μας που έχουμε κάνει στη συνεργασία με το Wishbox και αφορά μέσα PlayStation Merchandise σε ένα κουτάκι και έχουμε μειώσει την αξία του και φυσικά τη δίνουμε σε μια χαμηλότερη τιμή. Link κάτω στην περιγραφή, μπείτε, δείτε οτιδήποτε σχετικό θέλετε εκεί πέρα μέσα θα το βρείτε. Και δεύτερον, αν δεν θέλετε το κουτί και θέλετε οτιδήποτε άλλο από το κατάστημα του Wishbox, χρησιμοποιήστε τον κωδικό PSADDICTGR20 σε κάθε παραγγελία σας, απεριόριστες χρήσεις μπορείτε να κάνετε και θα έχετε 20% στο σύνολο της παραγγελίας σας. Οτιδήποτε προϊόν, εκτός από τα κουτιά, τα θεματικά κουτιά Wishbox που έχουν τα παιδιά και τυχόν προϊόντα που υπάρχουν ήδη σε προσφορά. Ευχαριστούμε, εννοείται, και το Wishbox για ακόμη μια φορά. Εννοείται. Ήθεσαι να πεις κάτι? Ναι. Ναι, οι κελεμπίες σου αυτά εδώ που κρέμονται, γιατί είναι κρέμονται έτσι? Α, έλατε. Τα χρυσαφικά σου. Καλά λες. Κάτσε λίγο να τα ξεμπλέξω. Έτσι. Κρέμονται έτσι από το υπερπέραν από εκεί και τραβιούνται. Είναι ένα πράγμα έτσι, λες και είναι... Έλα γιατρέ, με ακούς? Πρέπει να πάρω τίποτα καινούργια. Τα βουνά. Α. Τίποτα έτσι ξηρέ. Αυτά ή μπατς, ξέρω εγώ, για το κινητό. Α, χωρίς τέτοια, ε. Ναι, ή τίποτα. Τους βλέπω στο γυμναστήριο, έρχονται όλοι έτσι και... Δεν έφτω και αυτά τα Hammerhead, έχει βγάλει καινούργια Bluetooth Hammerhead η Razer από ό,τι είδα. Έναν Hammerhead, ξέρω, και είναι στο Spider-Man. Α, ωραία. Α, καλά λες, τον είχε στο DLC, ε. Το City That Never Sleeps. Άμα κόβει το ρημάδι. Καλά, άμα κόβει, έτσι. Άμα κόβει το ρημάδι. Λοιπόν. Παιδιά, αυτά με τα εισαγωγικά.
Πάμε να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Μας απασχόλησε. Γιατί έχουμε και εντάντε μας λίγο. Μας απασχόλησε. Έχεις να ταΐσεις, να ξεσκατήσεις. Θα ταΐσω, να ξεσκατήσω. Μόνο να βυζάξω δεν έχω. Μας απασχόλησε, αν και καθυστερημένα, μας απασχόλησε, μας απασχόλησε αρκετά το Death Stranding αυτές τις μέρες. Μαζί και εμείς με τον υπόλοιπο κόσμο πήραμε το Death Stranding. Εντάξει, εξηγήθηκε η Sony καθυστερημένα βέβαια, αλλά εξηγήθηκε. Ναι, πες. Είναι Walking Simulator. Δεν το λες αυτό, Είναι trigger τέτοιο. Λοιπόν. Ναι, είναι κατευθείαν μόλις έχω και simulator, ανοίγεις το Rage, παιδί μου, σε όλους. Απασχόλησε πολύ το Death Stranding αυτές τις μέρες, γιατί κυκλοφόρησε 8 του μηνός και εγώ 7 του μηνός νομίζω πήρα κωδικό. Και ξεκίνησα να παίζω το παιχνίδι. Σου λέω, χθες έπαιζα μέχρι τα ξημερώματα, λίγες φορές το έχω κάνει. Ναι, είναι ωραίο. Σχεδόν έχω, εντάξει, είμαι στην αρχή βέβαια, στο πρώτο δεκάωρο του παιχνιδιού. Αν θέλετε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις πριν βγει, ας πούμε, κάποιο κείμενο ή βίντεο για το Death Stranding. Μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ευτυχώς που τα λες εσύ, γιατί με όλα αυτά που έχω ακούσει έχω απογοητευτεί. Έχω πει ότι δεν έχω δει βίντεο, επίτηδες. Εντάξει, κοίτα. Θέλω να δω τίποτα μέχρι να παίξω. Καταρχάς, ναι, ναι, πες, πες, διακόψω. Πες, πες. Και επειδή γενικά εμπιστεύομαι την άποψη σε μεγάλους τίτλους, θα παίξω κι εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα διαβάσω και την άποψη να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Γιατί ας πούμε και στο Medieval συμφωνούσαμε, απλά εγώ διαφωνούσα και στο θέμα κάμερας. Κοίτα, κρατάω. Από εκεί και πέρα. Ναι, πες, τελείωσε. Ναι, εντάξει, από εκεί και πέρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν το έχω αγγίξει εγώ ακόμα προσωπικά, γιατί πριν λίγο κατέβηκε. Οπότε θα έχω μια γεμάτη Κυριακή, ας το πούμε έτσι, να, το, να το ξεσκατήσω. να παίξω. Κοίτα. Επειδή τώρα μιλάμε και είναι είμαι νωρίς στο παιχνίδι, δηλαδή αν πούμε το παιχνίδι κρατάει 50 ώρες γεμάτες άνετα και παραπάνω πάει βασικά, ας πούμε 50 ώρες γεμάτες. Εγώ όταν είμαι στο πρώτο πέμπτο, ας πούμε, του παιχνιδιού, προφανώς δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Οπότε κρατάω μία πισινή για αυτά που θα πω. Το παιχνίδι, ναι, καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από τον τεχνικό τομέα, ο οποίος είναι απίστευτος, παιδιά. Ο τεχνικός τομέας του Death Stranding είναι ένα preview του PS5. Του PS5. Ρε, έπαθα πλάκα. Καταρχάς μιλάω για PlayStation 4 Pro σε 4K οθόνη με HDR. Εικόνα φανταστική. Τα τοπία, τα cinematics, όλα αυτά. Και μιλάω και για gameplay και για cinematics. Οπα, οπα. Κρυσταλλό. Θα σε σταματήσω. Καλύτερο από το RDR. Γιατί θυμάμαι και είχες γράψει διάφορα για τον οπτικό τομέα. Ναι, κοίτα, τα τοπία του, τουλάχιστον αυτά που έχω πάει μέχρι τώρα, είναι πιο λιτά. Οπότε το βοηθάει το Death Stranding, ναι. Δηλαδή είναι περισσότερο βουνά, με πλαγιές, ποτάμια και έτσι έχει πάνω. Τα περισσότερα, παιδί μου, έχει πάνω αυτό το πράσινο το. Όχι μούχλα, πώς θα το πω έτσι. Βρύα, πίσω, το μαύρο, βρύα, δηλαδή, λιχίνες, πίσα. Ναι, okay, έχει και λάσπη και αυτά. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τοπία, αν και είδα, συναντάς λίγο πιο κάτω, τύπου δάσος ή κάπως έτσι. Έχει κάποια αστικά περιβάλλοντα, λιτά αστικά περιβάλλοντα. Δηλαδή δείχνει μια πόλη στο βάθος, αλλά στην ουσία μπαίνεις μόνο στην αρχή, που έχει εκεί πέρα τα bridges, τα δικά τους τα κτίρια. Δεν είναι, δηλαδή, τόσο απαιτητικό όσο θα ήταν, π.χ. ένα λιβάδι στο Red Dead Redemption, όπου θα σου είχε ένα δάσος, θα σου είχε ζώα να τρέχουνε, ριάκια. Μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, ξέρω εγώ, με αυτά. Εντάξει, και έχει άλλη φύση όμως. Ναι. Το RDR ήταν σε άλλη φύση, ρε παιδί μου. Ήταν κλασικό western με βουνά και όλα τα ζώα που είναι μέσα σε αυτό. Αυτό σου έλεγα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι είναι διαφορετικοί κόσμοι και του Red Dead Redemption 2 κόσμος είναι πιο πλούσιος στο οπτικό του πράγματος. Ναι, okay, κατάλαβες. Κάτσε. Το RDR έχει μέσα ζώα. Sorry, το RDR, λέω, το Death Stranding, συγγνώμη. Δείχνει μερικά ζώα. Εγώ προς το παρόν δεν συνάντησα κανένα. Δείχνει σε ένα cinematic, ας πούμε, εκεί στην αρχή κάποια ζώα, ας το πούμε. Όχι cinematic, μέσα όταν παίζει gameplay. Ναι, όχι, όχι, δεν συναντάς ζώα έτσι. Μέχρι εκεί που το έχω πάει εγώ. Μιλάω, παιδιά, είμαι στο πρώτο δεκάωρο, έτσι δεν. Ναι, οκ. Okay. Τέτοιο δεν έχω συναντήσει ακόμα, ούτε καν δεκάωρο. Πριν από το δεκάωρο είμαι. Mm-hmm.
Δεν έχω συναντήσει ζώα και τα λοιπά έτσι όπως ήταν στο RDR. Να έχεις τέτοιες αλληλεπιδράσεις. Ούτε θα μπει σε μια κομμόπολη που θα γίνεται χαμός από NPCs που θα επιβαρύνουν τη CPU κτλ. Είναι πιο λιτός ο κόσμος. Απλά είναι πιο λεπτομερέστατος στο όλο. Δηλαδή στο τερέν, τέτοια λεπτομέρεια ας πούμε δεν έχω δει. Στο νερό, στα βράχια, στο πώς αλληλεπιδράς με το τερέν. Δηλαδή, καταρχάς ο χαρακτήρας σου, ρε παιδί μου, έχει αδράνεια. Όταν τρέχεις και αφήσεις το μοχλό, δεν σταματάει. Ανάλογα την ταχύτητά σου, ρε παιδί μου, σταματάει μετά από λίγο. Το βάρος που έχεις φορτώσει στους ώμους του. Το κάργο όλο, ρε παιδί μου, έχει τα δικά του physics, οπότε πρέπει συνέχεια να αλληλεπιδράς. Όταν φυσάει πολύ αέρας, ρε παιδί μου, σε παίρνει ο αέρας. Κατάλαβες. Τα παίρνει που πατάς, σε κάθε πέτρα που πατάς, σε κάθε έδαφος που πατάς, πατάς σε λάσπη, πας πιο αργά. Μέσα στο νερό πας πιο αργά. Όποιος νύχτα και βράδυ, πώς το λένε, όποιος νύχτα περπατεί. Όταν περνάς σε ένα ποτάμι, ανάλογα τη ροή του ποταμού, πόσο έντονη είναι, το στάμινά σου πέφτει πιο γρήγορα, οπότε μπορείς να παρασύρει το ποτάμι. Να χάσεις το κάργο, θα πρέπει εσύ να πλατσουρείς, να πας στην άκρη κτλ. Και κάτσε, άμα χάσεις το κάργο, τι γίνεται. Ή θα στο βγάλεις. Κάνε το side quest. Ή θα στο βγάλεις στην όχθη. Κοίτα, στο βγάλεις. Άμα ναι, άμα χάσεις το κάργο, άμα είναι μια κανονική αποστολή, τη χάνεις. Κατάλαβες, δεν είναι τέτοιο. Άμα είναι μια main mission, θα το πάρεις. Θα στο βγάλει λίγο. Καλά, main mission είναι λογικό γιατί πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Ναι. Μπορείς να ξαναμπείς στο ποτάμι, να το πάρεις, παιδί μου. Μπαίνεις στο ποτάμι, τσακ, το αρπάζεις και πρέπει να βγεις. Ή στο βγάζεις σε καμιά όχθη το κάργο παραπέρα. Χώρια το ότι άμα βουλιάξει, φουσκώνουν κάτι εδώ πέρα για να μην σε. Ωραία, έτσι ωραία το μέρος. Ναι, ναι, στο Σίβιο φάση. Και επίσης από κανένα αεροπλάνο, Σαμ. Επίσης η βροχή είναι φανταστική. Δηλαδή, επειδή έχει το timefall, ναι, timefall νομίζω λένε την βροχή. Όπου ξέρεις, βροχή, όπου πέφτει αυτή η βροχή και όπου ακουμπήσει, το γερνάει. Οτιδήποτε ζωντανός οργανισμός είναι, γι' αυτό και η γη έχει καταστραφεί τόσο πολύ. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε οργανισμός είναι το γερνάει. Πέφτει στο έδαφος του, στο χέρι σου γερνάει εδώ η στάλα που έπεσε το δέρμα. Από εκεί πέρα, με το που πέσει κάπου και ακουμπήσει η βροχή. Και κάνει όλο αυτό, ρε παιδί μου, γεράσει τον οποιοδήποτε οργανισμό, κατευθείαν μετατρέπεται σε απλό νερό. Οπότε είναι και το νερό που πίνεις και τα ποτάμια που μπορείς να πιεις και τα λοιπά, είναι ασφαλή για να μπεις να κολυμπείς και να πιεις και το παγόρι σου να γεμίσεις. Έχει κάποιες αλληλεπιδράσεις που έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, ο αέρας εκεί πέρα, η βροχή, το πώς φαίνεται, τα γραφικά, οι καιρικές συνθήκες, πραγματικά από τα πλάκα. Φανταστικές, τα physics όλα που έχει, το terrain. Έχω να πω πραγματικά ότι είναι preview PS5 ο τεχνικός τομέας. Έπαθα πλάκα. Δηλαδή η Decima Engine, η μηχανή γραφικών της Guerrilla Games, μας δείχνει το μέλλον. Δηλαδή γι' αυτό είχε πάει και είχε κάνει και τη συνάντηση. Τότε είχε συναντήσει πολλά studios. Και εκτός αυτού και στο Days Gone. Δεν μπήκε το μωρό πάνω στη μηχανή. Ναι. Και στην Bend. Καλά, όλα τα Worldwide Studios της Sony συνεργάζονται μεταξύ τους. Όποτε γίνεται κάποιο μεγάλο launch, πάντα ο ένας λέει συγχαρητήρια στον άλλον. Γενικά πάνω από το Death Stranding έχω πολύ θετικές εντυπώσεις. Το τεχνικό τομέα είναι κορυφαίο. Απίστευτο, επαναλαμβάνω, στα γραφικά, παιδιά, καθαρότατη εικόνα. Cinematics φοβερά. Σκηνοθεσία από τον Kojima το περίμενα. Μουσικάρα. Kojima-ros. Μουσικάρα. Ναι, αυτό το έχουν γράψει πολύ για τη μουσική. Το soundtrack είναι φοβερό. Και επίσης κάτι που δεν ξέρω αν έχει υποθεί πολύ στα reviews. Καταπληκτικό sound design. Δηλαδή τα ηχητικά εφέ όλα στο παιχνίδι. Είναι φανταστικά. Ο ήχος που βγαίνει είναι καθαρός, δηλαδή έχω μια ηχόμπαρα εγώ εδώ πέρα και όποιος έχει ηχοσύστημα θα πάθει πλάκα. Νομίζω ότι είμαι σε σινεμά. Τόσο καθαρότητα και τόσο πολύ καλά δουλεύει, ρε παιδί μου, η μίξη ήχου που έχουν κάνει. Έχω πάθει πλάκα. Τεχνικός τομέας δεν αγγίζεται. Bugs, crashes, glitches κτλ. Τίποτα. Τίποτα. Και είχα παίξει πριν τον Need for Speed Heat, ρε παιδί μου, και μου κόλλησε όλη την κονσόλα. Και είναι βγαλμένο. Το hit, το ναι, και είναι βγαλμένο από την EA, έτσι φαντάσου. Φανταστικός τεχνικός τομέας. Ιστορία ψαρωτική. Μ' αρέσει έτσι πως το πάει. Έχω δει βέβαια λίγα πράγματα, οπότε μου βομβαρδίζει με πληροφορίες. Περίμενε. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί είναι να είναι ζόρι. Είναι φάση Kojima's. Δηλαδή. Ναι, το γράψουμε είναι Kojima και το κεφάλαιο. Kojima, Kojima λέει. Ο Silent Hill καταλάβαινε. Ήταν παράνοια όλο το παιχνίδι. Εντάξει, το Silent Hill δεν έχει να μου πει κάτι εμένα για τον Kojima. Ένα PT που δεν κυκλοφόρησε καν και ήταν ένα δείγμα. Όχι το PT. Εγώ κοιτάω τα πιο. Τα Silent Hill, τα προηγούμενα. Τα Silent Hill ήταν τη Silent Team, δεν είχε τέτοιο ο Kojima μέσα στα Silent Hill. Όχι, στο Silent Hill. Όχι, τη Silent Hill, ο Metal Gear. Α, τα Metal Gear, οκ. Okay. Τη Team Silent. Team Silent ήταν τα Silent Hills. Και το Silent Hill, τη σειρά. Αλλά δεν ξέρω. Το PT μετά, το Silent Hills, α πούμε, θα ανέλαβε ο Kojima.
Τα Metal Gear, ναι, έχουν πολύ μεγάλη. Δηλαδή, μοιάζουν πολύ στον τρόπο γραφής και όλα αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό το λέω, επηρεάζουν καθόλου. Που έχει ο Kojima. Το Death, σου θυμίζει, ρε παιδί μου, σου λέει κάτι ότι ξέρει. Μου θυμίζει. Kojima, ρε παιδί. Ναι, ναι, σου θυμίζει Kojima. Το παιχνίδι κάνει μπαμ μακριά ότι είναι Kojima Game. Δηλαδή, αρχιδέο Kojima Game είναι. Πραγματικά το περιγράφει το παιχνίδι. Okay. Έβαλα πλάκα, γιατί εντάξει, εγώ το θεωρώ και το Metal Gear Solid ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Οπότε και όλα τα προβλήματα που γενικότερα ο Kojima βάζει στα παιχνίδια του είναι και εδώ. Και η κοινωνία, ας πούμε, που έχει στο Metal Gear Solid 2, το ίδιο και εδώ μας απασχολεί η κοινωνία, το πόσο ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να πάει μπροστά για να μην εξαφανιστούμε. Οι couriers που είναι ο Sam Bridges, ξέρω εγώ, που μεταφέρουν τα πακέτα, δίνει εξηγήσει κάποια πράγματα, αφήνει πολλά ερωτηματικά για παρακάτω. Γενικότερα μου αρέσει η ιστορία του. Στα του gameplay είναι αυτό, από το Α σημείο στο Β. Mm-hmm. Απλά λέω, επαναλαμβάνω ότι είμαι πολύ λίγες ώρες μέσα στο παιχνίδι, οπότε όλο αυτό δεν με έχει κάνει ούτε να βαρεθώ. Κάθε φορά βλέπω κάτι καινούριο. Κάθε φορά το παιχνίδι, βασικά από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ρίχνει το βάρος του στον τομέα της διασκέδασης. Ρίχνει το βάρος του στον τομέα του να ολοκληρώσεις την αποστολή σου και την ευχαρίστηση που παίρνεις από αυτό. Εξού και τα likes, ότι ο τρόπος που πληρώνεις, ας πούμε, είναι με τη μορφή likes. Δεν υπάρχουν ούτε dislikes. Ούτε τίποτα. Ακόμα και μια αποστολή να αποτύχεις και να πας το κάργο σου καθυστερημένα, δηλαδή να υπάρχει time και να το χάσεις, ας πούμε, σε μισή ώρα να μην κάνεις την αποστολή, δεν σου τη βγάζει, ρε παιδί μου, ότι είναι fail, ξανακάνε την. Στο παίρνω το κάργο, απλά παίρνεις λιγότερα likes ή άμα έχεις ζημιά το κάργο σου. Ναι, okay. Έχει πολύ πράγμα, θεωρώ, το παιχνίδι να δώσει. Πατάει περισσότερο στο συναίσθημα και στην ευχαρίστηση του να ολοκληρώσει το παιχνίδι παρά το ότι είναι fun. Έχει συναντήσει okay, και τους κακούς. Είχε, ας πούμε, και λίγο δράση, έτσι. Έχω δει κάποια πραγματάκια. Θα φανεί. Είναι ακόμα αρχή, είναι ακόμα λίγο ενθουσιασμός, ίσως να μιλάει παραπάνω. Αν δηλαδή δω ότι έχω παίξει 30-40 ώρες και το παιχνίδι πάει κάτι εκεί πέρα, όλα αυτά μου τα έχει διαλύσει, μου τα έχει κάνει, προφανώς και θα λέω άλλα λόγια, παιδιά, ή τουλάχιστον στο review, μια και καλή θα τα πω. Έχουμε θα ακόμα ώρες. Και εχθρούς έχει. Καλά, ναι. Βασικά, ποιο είναι το όπλο του, ας πούμε. Έχει ναι, παίρνεις παρακάτω όπλα. Στην αρχή έχεις μόνο γροθιές ή αν κρατάς βαλίτσες, χτυπάς με τις βαλίτσες τους εχθρούς που υπάρχουν. Εξηγεί η εχθρή και το τι είναι και το... Έχει τσι, ωραία πράγματα, γιατί φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, Kojima Game τελείως το πώς εξηγεί κάποια πράγματα. Ωραία, ωραία. Nice. Αυτά, μετά ασχολούμαι με το Need for Speed Heat παράλληλα, το οποίο είναι και εκείνο πολύ καλό παιχνίδι. Γενικότερα φαίνεται από το Payback πολύ καλύτερο που κυκλοφόρησε τελευταία. Φαίνεται ότι γυρνάει λίγο πίσω στα Need for Speed που αγαπήσαμε και εκείνο το έχω παίξει λίγες ώρες. Φανταστικός τεχνικός τομέας και εκεί. Δηλαδή πολύ δυνατά γραφικά. Το μόνο που με ενόχλησε είναι ότι δεν έχουν βάρος οτιδήποτε συναντά στον δρόμο. Τι εννοώ, δηλαδή κολόνες, δέντρα, φράξεις κτλ. Όλα ξυλώνονται σαν να είναι χαρτόκουτα. Απλά, κατάλαβες. Αλλιώς η πόλη είναι ωραία, ο ανοιχτός κόσμος, είσαι και παίζεις και online άμα θες, οπότε τρέχουν και άλλοι παίχτες μέσα στον κόσμο, ξέρω εγώ, χωρίς να σε επηρεάζουν, μπορεί να τους κυνηγάει η αστυνομία κτλ. Τα κυνηγητά είναι ωραία, τεχνικός τομέας πολύ καλός, μουσική πολύ καλή, πολύ ωραίος soundtrack επίσης. Μ' αρέσει, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ τίμιο Need for Speed, μένει να το παίξω και άλλες ώρες και να το δω. Αυτά από τα παιχνίδια που ασχολούμαι. Λοιπόν, πάμε με το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε με το κεφάλι στα νέα. Έτσι. Όχι πολλά, αλλά καλά. Με το χοντρό κέφαλο. Πάμε με το μωρό όλο εκεί. Λοιπόν, το βάλετε στο κεφάλι μου. Θα ξεκινήσω με τις ανακατατάξεις που είχαμε στη Sony ως πρώτο θέμα. Είχαμε πει για τον Sean Loden που είχε φύγει από επικεφαλής των Sony Worldwide Studios. Κάποιος έπρεπε να πάρει τη θέση του και τελικά μέσα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Jim Ryan, ο CEO του PlayStation, βγήκανε πολλά πραγματάκια. Ένα από αυτά τα νέα είναι οι ανακατατάξεις. Ο νέος επικεφαλής των PlayStation Worldwide Studios, μετά τον Sean Loden, είναι πλέον ο Herman Hulst, ο οποίος ήταν συνιδρυτής και Managing Director της Guerrilla Games. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Guerrilla Games έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Καταρχάς έχουν πάρει και πάρα πολύ προσωπικό ώστε να μπορούν να δουλεύουν δύο projects ταυτόχρονα. Και μετά την τεράστια επιτυχία του Horizon, νομίζω ότι ανέβηκε πολύ στην σκάλα των studios για τη Sony. Όχι ότι πριν δεν ήταν καλό, μετά ο Killzone. Εγώ τα είχα αγαπήσει τα Killzone.
Πάρα πολύ. Εντάξει, και τώρα εκ των μέσων θα έχουμε και καλύτερο Horizon Zero Dawn 2, ας πούμε. Ναι. Επίσης, ένα πράγμα που σκεφτόμουν, τώρα γυρνάμε όλο στο Death Stranding, ένα πράγμα που σκεφτόμουν το Death Stranding είναι ότι πολλά από αυτά που βλέπω λέω τώρα στο Death Stranding θα τα δούμε στο Horizon Zero Dawn 2 ή Horizon 2 κάτι όπως θα λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Aloy, ας πούμε, δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει έτσι σε βουνά, okay, σε τέτοια. Οπότε εδώ τώρα που έχει πόσους μηχανισμούς να σκαρφαλώσεις, έχεις εργαλεία που χρησιμοποιείς, έχεις χτίσματα. Μπορείς, παιδί μου, και χτίζεις διάφορα πραγματάκια στον κόσμο του Death Stranding. Πολλά από αυτά, mm-hmm, πέρα από τα γραφικά και κάτι άλλο που θα πούμε παρακάτω σαν νεάκι, πολλά από αυτά ανυπομονώ να τα δούμε στο Horizon το καινούριο. Επίσης, κάτι που δεν μου είχε αρέσει στο Horizon ήταν ότι οι εκφράσεις τους, των προσώπων, παρόλο που ήταν εντυπωσιακό τεχνικό τομέα, οι εκφράσεις των προσώπων ήταν κάπως πορσελάνινες, ρε παιδί μου. Πιο πλαστικές. Δηλαδή, η Aloy ήταν λίγο πιο ανέκφραστη, έτσι γυαλιστερό το όλο πρόσωπο. Και δεν είχε τόσο εκφράσεις όσο είχαν π.χ. τα Uncharted παιχνίδια. Ναι, άμα δεις το Death Stranding, πραγματικά ανυπομονώ να δω τι motion capture και πώς θα ενσωματωθεί στο καινούριο Horizon με όλες τις πιο λεπτομερέστατες εκφράσεις. Λοιπόν, οπότε επικεφαλής των PlayStation Worldwide Studios βλέπουμε ότι αναβαθμίστηκε. 14 εσωτερικά studios έχει πλέον η Sony. Οι δηλώσεις είναι βέβαια ότι, να πούμε ότι είναι επικεφαλής Ευρωπαίος των Worldwide Studios. Καλά, ναι, εντάξει. Συνεχίζει η παράδοση έτσι να υπάρχουν επικεφαλείς Ευρωπαίοι. Λέει καλά λογάκια εκεί πέρα κτλ. Το 2001 είναι στην οικογένεια του Worldwide Studios με την Guerrilla. Μετά είχαμε νέο ρόλο για τον Shuhei Yoshida. Ένας από τους πιο αγαπητούς, έτσι... Ωραία μορφή για αυτή. PlayStation φυσιογνωμίας, θα έλεγα. Πολύ αγαπητός. Είναι και μπουλούκος. Πολύ αγαπητός, ναι. Ας το πούμε, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι, ότι υποβαθμίστηκε, γιατί okay, αναλαμβάνει ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή φεύγει από πρόεδρος που ήταν τον Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios και πλέον αναλαμβάνει μια, ας το πούμε έτσι, θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στο να φέρει στην οικογένεια του PlayStation indie developers. Ναι, ok. Καλά, βέβαια, αυτό θα το πάρουν πολύ ως αρνητικό. Αυτό θα σου λέγω, ότι δεν θέλω και εγώ να πω ότι υποβαθμίστηκε. Είναι πολύ χαρισματική μορφή. Ναι. Είναι βασικά πολύ χαρισματική μορφή, όχι, ήταν. Ο άνθρωπος δεν έχει πεθάνει. Ναι, όντως. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική η indie σκηνή. Γιατί, επί εποχής PlayStation 3 είχε χάσει η Sony την indie σκηνή. Είχαν πάει όλοι στο Xbox Live και βγάζαν εκεί πέρα πολλά indie διαμαντάκια που υπήρχαν μόνο στο Xbox αποκλειστικά. Με το PlayStation Vita, για αρχή και μετά με το PlayStation 4 ακόμα περισσότερο, η Sony αγκάλιασε τους indie developers πάρα πολύ. Στις εκθέσεις τους έδειχνε παιχνίδια, βγαίνανε πάρα πολλά αποκλειστικά μόνο στο PlayStation Vita και μόνο στο PlayStation 4 μετά, τους έφερε πολύ κοντά. Η τεράστια επιτυχία, η αποτυχία του PlayStation Vita που συνεχίστηκε στα τελευταία του χρόνια να αποτελεί μόνο αγκαλιά για την indie σκηνή, δηλαδή βγαίνανε μόνο indie διαματάκια έπαιζα στο Vita και physical μετά πολλά έτσι συλλεκτικά. Με το PlayStation 4 μετά, με το bump που έγινε και την τεράστια επιτυχία του, λίγο κάπως απομακρύθηκε το βάρος από τους indie developers και έπεσε στα AAA παιχνίδια και στους third party μεγάλους. Ήρθε το Switch, όπου εκεί βρήκανε μια καινούργια αγκαλιά indie developers σε μια πολύ δυνατή πλατφόρμα που πουλάει και ταιριάζει γάντι τα indie games. Καλά, ναι, ισχύει αυτό. Οπότε ξανά η Sony καταλαβαίνω θέλει να ρίξει βάρος του στην indie σκηνή, γιατί είχαν βγει πάρα πολλά διαμαντάκια στο PlayStation 4 και βγαίνουν ακόμα indie παιχνίδια. Εγώ έχω παίξει μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες ever στο gaming και σε αυτή τη γενιά στην indie σκηνή. Οπότε ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι όλα πρέπει να είναι AAA. Προφανώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μα σου λέω πολλά παιχνίδια που έχω παίξει indie βάζουν τα γυαλιά στον Kojima. Και στον Kojima. Ναι, και στον Kojima βάζουν τα γυαλιά. Το Sacrifice Hellblade. Χελούνας. Hellblade λεγόταν. Ναι, Hellblade. Senua Sacrifice. Ουσιαστικά indie το χειμώριδα. Ναι. Ναι, ήταν όπως... indie το χαρακτηρίζανε. Όπως λέγανε AAA indie, κάπως έτσι indie το λέγανε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν ποτέ, ξέρω εγώ, καθαρός αλφα-αλφα τίτλος. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και το Kojima το παιχνίδι ένα glorified indie θα το έλεγα. Είναι δηλαδή, okay, προφανώς πέσανε λεφτά και μια μηχανή γραφικών, αλλά το όλο concept που ήθελε να κάνει θα μπορούσε να ήταν ένα indie παιχνίδι με μεγάλο budget στην τελική. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Κάπως έτσι όλη η ιδέα του Kojima που καταλαβαίνω. Οπότε σου θα αναλάβει αυτό, την ανατροφή μικρότερων ανεξάρτητων έτσι, indie studios. Να τους έχει έτσι από κοντά. Να ξέρεις, sorry θα σε διακόψω, με έχεις ψήσει τόσο πολύ τώρα με τον Death Stranding που
Άντε να κάνουμε την εκπομπή. Όχι, εντάξει, σου λέω και επαναλαμβάνω, γιατί καταρχάς και πάλι επιστρέφουν στο Death Stranding. Εντάξει, το καταλαβαίνω όλο αυτό το σούσουρο που έκανε, βγάζει το καπέλο στον Kojima αρχικά για όλο αυτό το σούσουρο που έχει κάνει γύρω από το όνομά του. Τόσα χρόνια δεν σταμάτησε να ασχολείται, να προμοτάρει το παιχνίδι, τον εαυτό του, το στούντιο. Το βοήθησαν πάρα πολύ και η Sony και η Guerrilla Games και η μισή ομάδα του είναι πίσω, ήταν από την Konami. Δεν έχει σταματήσει να μας τη ζάρει. Εδώ πέρα διάβαζα που έλεγε ότι την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού την είχε δείξει από το 2016. Ας το πούμε. Αν νομίζω στο όνειρό του. Όχι, όχι. Με tweet και τα λοιπά την είχε από το 2016, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι έτσι, ψαγμενιές. Μετά από 3 χρόνια. Ψαρώνει ο κόσμος. Απλά το τεράστιο hype έχει φέρει στον κόλπο του και πολλά παιδιά που ίσως να μην ξέρουν τον Kojima που ποιος είναι, δεν ξέρουν, ναι, ξέρουν τα παιχνίδια του και να έχουν τρελαθεί. Αυτό που γίνεται επίσης με το Metacritic δεν είναι καλό. Το ότι έχει ένα παιχνίδι 83, 84, 85. Να θυμίσω ότι παρόμοιες βαθμολογίες έχουν π.χ. το Outer Worlds που κυκλοφόρησε, ναι, πρόσφατα. Ποια άλλα μεγάλα παιχνίδια έτσι βγήκανε πρόσφατα. Όλα είχαν γύρω στο 80 κάτι Metacritic. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτά τα παιχνίδια είναι κακά. Δηλαδή, άμα λένε αυτά τα παιχνίδια ότι είναι κακά, εντάξει, να πάμε να πηδηχτούμε από το παράθυρο, κατάλαβες. Θα πάμε να πηδηχτούμε από το παράθυρο. Πολλοί να περιμένανε. Πολλοί να περιμένανε εντακάτι, ας πούμε, ότι θεωρούσαν ότι είναι άχαστο. Κακώς το θεωρούσαν έτσι. Νομίζω ότι φαινόταν το παιχνίδι προς τα που πάει. Ναι. Αυτό. Ναι. Το μόνο εύκολο, αυτό που θέλω να πω για να κλείσω με το Death Stranding, mm-hmm, είναι ότι στην εποχή μας που υπάρχει τόσο μεγάλη πληροφορία, ώρες, ωρών, βίντεο, όλο το παιχνίδι καταρχάς είναι στο YouTube ήδη. Αλλά και πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι, υπάρχει τόση μεγάλη πληροφορία, τόσα site, τόσα κανάλια, τόσα trailers, τόσες συνεντεύξεις, χιλιαδιό, που είναι πολύ δύσκολο κάποιος τυφλά πλέον να πηγαίνει να αγοράζει παιχνίδι. Όποιος το είδε κάτι, το ξύνησε, κάτι δεν του άρεσε, δεν το αγοράζει, τελεία. Το καταλαβαίνω ότι γίνεται ένας χαμός, το βλέπω και στο group, που όλοι θέλουν να κάνουν την κριτική τους, είτε το έχουν, ναι, παίξει είτε όχι. Είναι σημάδι της εποχής σε όλα. Όλα κάνουμε κριτική, είτε ξέρουμε είτε όχι. Αλλά ναι, παιδιά, παιχνίδι είναι, video game είναι, λεφτά ζητάει ο άνθρωπος. Αν θέλετε, του τα δίνετε. Αν θέλετε, όχι. Για οποιοδήποτε παιχνίδι ισχύει αυτό. Μπορείτε να το νοικιάσετε. Μπορείτε να το νοικιάσετε. Το πιο εύκολο είναι να το νοικιάσεις, αλλά από την άλλη. Να το δανειστείτε, να περιμένετε. Να έχεις άποψη, ρε παιδί μου. Ναι. Και εγώ ξέρω, ας πούμε, τον Kojima από τις εποχές που έβγαζε τα Metal Gear, αλλά δεν είναι ότι έχω άποψη. Ναι. Για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Εντάξει, όχι, φυσικά ότι δεν μπορώ να την πω. Μπορώ να την πω, αλλά δεν θα είμαι και τόσο αντικειμενικός με την έννοια ότι δεν γνωρίζω καλά το παιχνίδι, το αντικείμενό. Εμείς για το 90% παιχνιδιών που συζητάμε λέμε άποψη πριν κυκλοφορήσουν. Προφανώς από ό,τι έχουμε δει, έτσι, από τα τρέλερ και από αυτά. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, το σκεπτικό μερικών παιδιών που βγαίνουν και λένε αυτά που λένε, τέλος πάντων. Όχι. Πώς μπαίνει, ξέρω εγώ, σε αυτή τη λογική. Μπαίνουν στη λογική, δυστυχώς, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και είναι κρίμα. Μπαίνουν στη λογική ότι σαν να έχουν χάσει κάτι. Δηλαδή είμαι εγώ τώρα σπίτι μου, βγήκε ένα παιχνίδι. Βγήκε το παιχνίδι του Kojima, ξέρω εγώ, και πήρε 50 στο Metacritic. Εντάξει, έχω χάσει κάτι, ας πούμε. Οκ, μπορεί να έχω μια απογοήτευση που λέω: δεν θα πληρώσω. Δεν θα δώσω τα λεφτά μου, θα τα δώσω αλλού. Ξέρεις τι, ίσως έχει δημιουργήσει το hype και τα παιχνίδια που έχει βγάλει πιο παλιά, ρε παιδί μου, ότι είναι φοβερά αριστουργήματα και το ένα και το άλλο. Και βγήκε, ξέρω εγώ, σήμερα το Death Stranding, ας πούμε. Και γιατί να είναι στο 50, γιατί να είναι στο 80, έπρεπε να είναι στο 10. Ίσως είχαν όλοι στο μυαλό τους ότι ξέρεις κάτι, θα έπρεπε να είναι πολύ ψηλά η βαθμολογία του. Και τα προηγούμενα παιχνίδια του Kojima, καταρχάς και πιο παλιά, αν πάμε έτσι, σε τύπου Psychonauts. Όχι Psychonauts, πώς το λέγανε. Ένα παιχνίδι. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, περίμενε. Αν βγει τώρα ένα Uncharted 5 ή το οποιοδήποτε Uncharted, δεν θα το συγκρίνουν με τα προηγούμενα. Θα το συγκρίνουν με τα προηγούμενα. Δεν γίνεται όλοι. Ναι, αλλά είναι αριστουργήματα. Είναι μέσα στο ίδιο franchise. Δεν υπάρχει τόσο ρίσκο όσο ήταν τώρα. Πω, καλά, και το Metal Gear το 5 είναι μέσα στο ίδιο franchise, αλλά δεν ήταν το Metal Gear που περιμέναν όλοι. Το Metal Gear Solid και το 4 και το 5 έχει πάρα πολλούς φανατικούς που το αγαπάνε και πάρα πολλοί κόσμο φανατικούς που το μισούν. Αυτό σου λέω. Όλοι το κατακρίνουν. Το ότι είχε λίγο παραπάνω στο Metal Gear δεν έχει να κάνει κάτι. Οκ, γιατί τότε ήταν και άλλα site, άλλες εποχές, αλλιώς κρίνανε ή αλλιώς υπήρχε άλλο γύρω από τον Kojima. Γενικότερα παίζουν πάρα πολλά στη βαθμολογία ενός παιχνιδιού και ειδικά αυτό που γίνεται με το Metal Gear τα τελευταία χρόνια που είναι μόδα. Ναι. Και το Metal Gear Solid 5 και το 4, εντάξει, δεν μπορούσα να πεις ότι ήταν και Masterpiece από τη στιγμή που δεν είπε. Δηλαδή, για να πεις κάτι ότι είναι Masterpiece, πρέπει να έχει την καθολική αποδοχή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ πια. Τι να πω, όλων. Εντάξει, αυτό σου λέω. Και τα προηγούμενα παιχνίδια του. Βγαίνει το Last of Us 2 και είναι χειρότερο από το πρώτο. Δεν θα αρχίσουν να το κράζουν. Και δεν μιλάω τώρα για εμάς και για τα παιδιά στον group, μιλάω για τον καθέναν από εμάς. Ναι, ωραία.
Ναι, ωραία, το καταλαβαίνω. Θα αρχίσουν το κράζουν. Είναι και απογοήτευση που λες, όχι, το περίμενα από όσο κάνω. Ναι, το περίμενα 200 χρόνια, ξέρεις κάτι, ήρθε, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω, ρε παιδί μου. Θα... Ναι, άλλα 10 παιχνίδια. Δεν έχεις χάσει κάτι από τη ζωή σου. Δηλαδή, να πω ότι είναι κάποιο σημαντικό θέμα. Έχεις κάνει οικονομία. Έχεις κάνει οικονομία 60 ευρώ. Τα δίνεις άλλο. Έχεις κάνει οικονομία. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες κάτι, εγώ μάζευα 200 ευρώ να πάρω τη συλλεκτική του και τι μαλαγιά. Όχι, απλά θέλω να πω ότι πρέπει να θεωρούμε τυχερούς σε αυτούς μας όταν με τόση πληροφορία γύρω μας. Μπορεί κάποιος να βγει και να πει ελεύθερα τη γνώμη του και να πει «Εγώ με αυτά που είδα, με αυτά που διάβασα, δεν θα το αγοράσω. Τελεία». Ως εκεί είναι 100% κέρδος στην εποχή που ζούμε για εμάς, κατάλαβες. Γιατί πριν όταν περίμενες να βγει ένα περιοδικό, να δεις 5 φωτογραφίες, να δεις από στόμα σε στόμα τι θα είναι... αυτό το παιχνίδι το έπαιρνε στα τυφλά επειδή έχει ωραίο εξώφυλλο και το πλήρωνες 5.000 δραχμές και 60.000 δραχμές, ξέρω εγώ. Τότε εκεί τι έπρεπε να βγεις και να πεις, όταν δεν θα σου άρεσε ή όταν θα έκλαιγες τα λεφτά σου. Και τότε έπρεπε να πας στους δρόμους και να χτυπιάσαι και να. Και τότε ήταν πολύ πιο πίσω σε τεχνολογίες και όλα αυτά που θα που λες. Εννοείται. Οπότε δεν είχε ούτε τη μέθοδο της επιστροφής, ούτε το used. Ξέρεις κάτι, σου πουλάω αυτό αντί για 30, το πουλάω 25-20. Δεν υπήρχαν αυτά. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Γυρνάμε όλο στο Death Stranding. Ξεφύγαμε. Δεν θα έρθουν σύντομα στο... Αυτό είναι μια ωραία ειδησούλα. Γενικότερα τώρα στο Jim Ryan που το φέρνει... Κλασικά, όσο ρωτάνε ρε παιδί μου για το PlayStation Now και για το Game Pass. Το PlayStation Now δήλωσε και ο ίδιος ο Jim Ryan ότι από τότε που κάνανε αλλαγές, που ρίξανε την τιμή του στα 10 ευρώ το μήνα, στο μισό δηλαδή που ήταν, που βάλανε κάποια παιχνίδια AAA όπως το God of War, Uncharted, τι άλλα βάλανε για 2-3 μήνες και θα περιτροπής θα τα αλλάζουνε. Αυτές τις αλλαγές που κάνανε και στις καινούργιες ώρες που ανοίξανε, μέσα σε 10 μέρες το PS Now γνώρισε 5% αύξηση στους συνδρομητές του και έφτασε τους 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Μέσα σε 10 μέρες. Αυτό που η επόμενη ερώτηση που ήταν και ήταν πολύ καλή είναι ότι η Microsoft σου λέει βάζει day one όλα τα AAA παιχνίδια που βγάζει, Καλά κάνει. Που βγάζει αυτή, το βάζει στο Game Pass, έτσι. Καλά κάνει. Ποια είναι τα AAA παιχνίδια της Microsoft. Εντάξει. Bottom line, που λέμε και στο χωριό μου, η τελική τέλος πάντων, η ετοιμιγωρία είναι αυτό. Ότι η Microsoft, OK, της περπάτησε ένα Gears, δεν λέω, αλλά όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν είναι ακριβώς σαν αυτά που βγάζει η Sony. Και αυτό το λέει ο Jim Ryan, και δεν τρέπεται να το πει. Λέει ότι σύντομα τουλάχιστον δεν θα έρθουν στο PlayStation Now οι first party τίτλοι μας. Day one τουλάχιστον. Γενικότερα είπε, και το μεταφέρω ακριβώς, λέει, δεν θέλω να πω ότι η υπηρεσία θα μείνει για πάντα έτσι, αλλά για την ώρα που η τίτλη αυτή είναι τόσο ξεχωριστή και πολύτιμη, θέλουμε να τους φερθούμε με φροντίδα και σεβασμό. Αυτό που έλεγε δηλαδή είναι ότι θέλουν κάθε τίτλος που κυκλοφορεί να είναι ένα μεγάλο gaming event παγκοσμίως. Το είπε μάλιστα το παράδειγμα του The Last of Us Part 2 που θα είναι το επόμενο. Όπως είπε, ανέφερε και το Spider-Man που ήταν τρελό. Γενικότερα μίλησε ότι η Sony οδεύει με το PS5 σε μια παγκοσμιοποίηση και γι' αυτό έχει κάνει κάποιες αλλαγές στο εσωτερικό της. Π.χ. το Spider-Man λέει η καμπάνια ήταν η πρώτη καμπάνια που έγινε παγκοσμίως και δεν έγινε κατά τόπους, άλλη στην Ευρώπη, άλλη στην Ιαπωνία. Αποφάσισαμε μία φορά και γινόταν παντού. Για τα παιχνίδια τα first party λέει αυτό. Το ότι θέλει να είναι ένα μεγάλο event, ένα μεγάλο gaming event, ένα μεγάλο party κάθε φορά μια τέτοια κυκλοφορία. Είναι τόσο σημαντική, είναι τόσο πολύτιμη, που αυτό που ήθελα να πει από πίσω από τις λέξεις είναι ότι ρίχνουν τόσα λεφτά πάνω και είναι τόσο μεγάλη και είναι τόσο ως ένα σημείο σίγουρη για την επιτυχία των παιχνιδιών που βγάζουν και ότι θα πουλήσουν πολλά, που δεν τους συμφέρει να τους βγάζουν day one για 10 ευρώ το μήνα σε μια υπηρεσία. Κάτι που δεν ισχύει με την Microsoft, η οποία έχει στρέψει το βλέμμα της εκεί, οι κονσόλες της δεν πουλάνε, ήδη το Switch έχει ξεπεράσει τα Xbox, τα παιχνίδια ούτε αυτά πουλάνε τόσο πολύ σε τεμάχια, οπότε το έχει γυρίσει τελείως και σου λέει θα πουλάω συνδρομές, ό,τι παιχνίδι βγάζω, είναι, δεν είναι επιτυχημένο, είναι του 80 Metacritic, είναι του 70, του 60, του 90, θα το βάζω day one στο Game Pass, οπότε να κερδίσω συνδρομητές από εκεί. Ναι. Και φυσικά να αυξήσω το, πάμε για το καινούργιο. Το περιεχόμενό μου και την ποιότητα της συνδρομής και τέτοια. Δηλαδή, κακό αυτό, το έχουμε πει, εντάξει, πέρα της πλάκας που κάνουμε, κακό αυτό για τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην gaming βιομηχανία. Εντάξει, λίγο από μια μεριά εξασφαλίζουν κάποιοι και indie developers, τους βοηθάει το Game Pass και τέτοιες υπηρεσίες να εξασφαλίσουν λεφτά. Από την άλλη, λίγο απαξιώνονται τα παιχνίδια από τέτοιες υπηρεσίες. Κατάλαβες τι γίνεται. Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό που θέλω να δοκιμάσω στο Xbox, αλλά δεν θα πάρω Xbox ή τουλάχιστον δεν θα μου δοθεί μάλλον η ευκαιρία για να δώσω χρήματα για να πάρω κονσόλα.
Το CapCut. Το Cuphead. Cuphead. Καλά, είναι και στο Switch αυτό. Οπότε, αν πάρει στο Switch Lite, εγώ ας πούμε θέλω να το. Ναι, πιο πιθανό είναι να έπαιρνα Switch. Ναι. Να σου πω την αλήθεια παρά. Το Cuphead, π.χ. και το Ori που, είναι, που ήταν παιχνίδια. Oh, ωραίο το Ori. Στο τέτοιο ταιριάζουν στο Switch πολύ. Και τα έχουν κανένα εικοσάρικο, νομίζω. Ωραίο, το δίνουν. Ωραίο. Ωπα. Mm-hmm. Λοιπόν. Ναι, οπότε λίγο απαξιώνονται τα παιχνίδια σε ένα σημείο, δηλαδή του στείλω ότι οκ, okay, ναι, α, βγαίνει το Gears 5, έλεγα στο Xbox. Σαν να μην συνέβη τίποτα, εντάξει, οκ, okay, μπήκα ρε παιδί μου, το έπαιξα με τη συνδρομή μου χωρίς να πληρώσω κάτι. Αυτό ήταν μεγάλο κέρδος για μένα, αλλά εντάξει, δεν ήταν και κανένα τεράστιο event, ας πούμε, gaming, δηλαδή πέρασε και δεν ακούμπησα, θα το έλεγα. Που επίσης, το Gears 5 έχει ίδιο Metacritic με το Death Stranding, έτσι. Άλλο ισχύει. Πάλι αυτό. Ισχύει. Γιατί εκεί πέρα ισχύει. Δεν είδα να γίνεται ο χαμός. Τι αποτυχία εκεί πέρα λέγανε. Δεν είναι ο ίσως ο χαμός. Το καλύτερο Gears. Το καλύτερο Gears ξέρω εγώ. Που όντως είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι πολύ Sony. Πολύ ωραίο το Gears. Εντάξει. Έχει, δεν ξέρω αν παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Αυτό τώρα το λέμε παιδιά εμείς το ότι δεν είναι Sony. Μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ ελαφρά την καρδία. Ακούγεται. Ναι. Ελαφρά την καρδία, αλλά ισχύει. Δηλαδή ο Jim Ryan στη συνέντευξή του είπε. Που το ρωτήσαν για το Google Stadia, που σε λίγες μέρες ξεκινάει, είπε ότι ναι, ok, υπάρχουν λέει παίκτες με δυνατές τσέπες, Microsoft, Google κτλ. Πολύ δυνατότητες τσέπες από εμάς, αλλά εμείς από πίσω λέει έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε το όνομά μας, έχουμε την κοινότητα και το περιεχόμενο. Έμα. Που όντως το λένε. Ναι, το λένε οι ίδιοι ρε παιδί μου, το λέμε και εμείς, αλλά πάνω την καρδία πολλές φορές. Α, δεν, ναι, αλλά είναι Sony. Αν δεν ήταν Sony το Death Stranding, δεν τα πήγαινε τόσο καλά ή δεν τα ασχολιόταν τόσο καλά. Ναι, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω πραγματικά σε πολλά παιχνίδια. Μπορεί πολλά παιχνίδια. Συνολικά, ρε παιδί μου, ας πούμε, εκεί που θα είχε 85 το Death Stranding, να είχε 80, ξέρω εγώ. Αν δεν ήταν Sony ή κάτι άλλο. Αλλά είναι και αυτό η δύναμη του brand. Δηλαδή, όταν έχεις μια τέτοια δύναμη, ένα τέτοιο brand, μια τέτοια κοινότητα που υποστηρίζει ένθερμα τόσο πολύ κάτι όταν βγαίνει πολύ καλό ή το κράζει τόσο πολύ όταν δεν βγαίνει έτσι όπως το περιμένει. Όταν είναι από πίσω σε ακολουθούν, όταν τα παιχνίδια που βγάζεις είναι τόσο δυνατά. Το brand έχει τόσο εμπορική επιτυχία. Ενώ έχεις και εσύ, λέει παιδί μου, λίγο το κουράγιο να πεις ότι ξέρεις τι. Εντάξει, ρε φίλε, θα βγάλουν exclusive, θα δίνουν πρώτη μέρα, θα βγάλουν η Google το Stadia, θα στριμάρουν, αλλά θα βγάλει κανένας από αυτούς, ξέρω εγώ, Spider-Man. Θα βγάλει κανένας από αυτούς Last of Us Part 2. Θα έχει κανένας τα κότσια να βγάλει Death Stranding και να ρίξει λεφτά πίσω από ένα τέτοιο παιχνίδι που δεν θα τα αγγίζαν καν οι publishers. Ναι, true. Ό,τι και να πούμε. Λοιπόν. Και μιας και είμαστε και εδώ στα στούντιο στη Sony και μιλάμε, μεγαλώνει. Μεγαλώνουν τα στούντιο στη Sony γενικότερα από μόνα τους. Είπαμε, η Guerrilla Games πλέον νομίζω ότι δουλεύει πάνω σε δύο. Και στο Horizon και σε κάποιο έτσι τύπου. Το Horizon είναι το πιο σίγουρο. Που θα έχει multiplayer. Το πιο βέβαιο, μάλλον. Ναι, εννοείται. Τώρα τι να είναι, κάτι. Κάτι σε online multiplayer νομίζω θα είναι. Ή τουλάχιστον κάποιο τίτλο που θα έχει multiplayer. Λες να είναι καινούργια IP. Μακάρι, εγώ θα ήθελα καινούργια IP. Πολλοί λένε ότι ίσως να το γυρίσει και στο Killzone. Αλλά. Εντάξει. Αυτό που ήθελα να πω εγώ. Μάλλον τώρα που. Όχι, που μείναμε στο Guerrilla. Πού είναι το. Θα πούμε αυτό. Αυτό. Ότι μια και αναφερθήκαμε για τα παιχνίδια, ότι είναι υπό ανάπτυξη το Horizon Zero Dawn. Λίγο. Καλά, αυτό το ξέραμε. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή. Τα ταυτόχρονα ξέρει, δεν είναι νέα, αλλά ταυτόχρονα είναι και νέα. Αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, για το Horizon 2. Δηλαδή, η αγγελία, έχουν βγάλει αγγελία Guerrilla Games και αναζητεί Technical Vegetation Artist, ο οποίος θα επικεντρωθεί στη δημιουργία υλικών βλάστησης που χρησιμοποιούνται για τον κόσμο του παιχνιδιού. Και εκεί πέρα εγώ έκανα σύγκριση με τον Death Stranding, ξέρω εγώ, και τι θα δούμε σε γραφικά. Είμαι σίγουρος. Μέσα στην Guerrilla, λέει η αγγελία, έχουμε 4 ομάδες αφιερωμένες στη δημιουργία των εκπληκτικών περιβαλλόντων του Horizon. Και μία ομάδα από αυτές επικεντρώνεται στη δημιουργία πλούσιας και εκπληκτικής βλάστησης. Δηλαδή, φαντάσου. Έχουν πόσα άτομα, εκ των οποίων 4 ομάδες είναι μόνο για τον κόσμο, για τα περιβάλλοντα του παιχνιδιού, και μία από αυτές τις 4 είναι μόνο για τα γρασίδια και τα δέντρα και δεν ξέρω εγώ τι. Πώς θα κουνιούνται και πώς θα είναι στον κόσμο. Α, πώς θα κουνιούνται. Και λοιπόν, καμιά καντίνα βάλτε. Η Guerrilla επιβεβαιώνει ότι, στην ουσία ότι μάλλον μιλάμε για μια νέα προσθήκη στο franchise του Horizon. Πόπο, θέλω να βρίσκεται. Όχι, με τίποτα μπουτάκια έξω και τέτοια. Αλλά δεν θα έχει καμιά τέτοια στολή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει αλόι. Εσύ τι λες. Αλόι δεν θα έχει. Όχι. Και τι θα έχει. Καινούριο. Α, μην μου αλλάξουν το female. Καινούριο πρωταγωνιστή θα έχει. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει τέτοια. Άκυρο, 70, 60. Είναι κακό παιχνίδι.
Θεωρώ ότι ίσως να έχει καινούριο πρωταγωνιστή, γιατί ο κύκλος της Eloy νομίζω έκλεισε μια χαρά. Ναι, ωραία, κατάλαβες. Έχει κλείσει. Δηλαδή δεν ξέρω. Okay, μπορώ να συνεχίσω, γιατί έχει γίνει, ρε παιδί μου, μασκότα, στο πω έτσι, ξέρω εγώ, του PlayStation στη, σε αυτή τη γενιά. Ναι, αυτό ακριβώς. Το δούμε. Επίσης η ηθοποιός Τζανίνα Γκάβανκαρ, η οποία έπαιξε την Tatai στο αρχικό Horizon, αναφέρθηκε, ναι, τυχαία στη συνέχεια του τίτλου νωρίτερα φέτος. Ενώ, ναι, μερικοί από τους προγραμματιστές της Guerrilla αφήνουν να εννοηθεί στα προσωπικά τους προφίλ στο Twitter ότι μια επικείμενη ανακοίνωση είναι καθοδόν. Οπότε, παιδιά. Όχι, το PS5 περιμένουμε όπως και να έχει, αλλά τώρα. PS5. PS5 θεωρώ. PS5 2021. Ένα, δύο. Ναι, δηλαδή ένα με 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία. Άντε να ανακοινωθεί το ένα και να κυκλοφορεί το δύο. Τι? Α, ναι, okay, σε έτη εννοείς. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, θεωρώ ότι ένα με 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία θα βγει για να έχει και λίγο install base. Σίγουρα, να τζαρτζάρει και λίγο το PS5. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω πριν και περάσαμε στο Horizon είναι ότι... Όχι. Είναι ότι ένα καινούριο στούντιο ανοίγει η Sony. Ένα καινούριο στούντιο ιδρύθηκε στη Μαλαισία. Το στούντιο αυτό θα έχει υποστηρικτικό ρόλο, βοηθώντας το art και το animation των επερχόμενων αποκλειστικών παιχνιδιών. Δήλωσε εκεί πέρα ο Υπουργός Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας. Φαντάσου τώρα, έτσι, σαν να βγαίνει ο δικός μας. Γιατί είναι μεγάλο event για αυτούς. Φαντάζομαι να έρχεται π.χ. η Ubisoft που άνοιξε στη Σόφια και να ανοίγει μια Ubisoft Athens. Και να έχει μέσα, ρε παιδί μου, 200 άτομα να δουλεύουν, ξέρω εγώ. Και δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι έχεις 200 θέσεις εργασίας. Έχεις 200 θέσεις εργασίας όχι από ανεδίκευτους εργάτες. Έχεις 200 εργασίες από άτομα που έχουν πάρει πτυχία και έχουν ένα ταλέντο και έχεις υψηλό εργατικό δυναμικό, έτσι. Δεν ανοίγεις τέτοιο. Ακριβώς. Τέλος πάντων, ο Υπουργός της Μαλαισίας, ο Τάδε, δεν διαβάζω το όνομα. Με την ίδρυση αυτή, λέει, η Μαλαισία τη συνεργάζεται στενά με τη Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios για να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στην τοπική και την περιφερειακή βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έρχεται, λέει, η ανάπτυξη στη Μαλαισία. Ναι. Απλά γενικότερα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Sony, που πολλά, όπως το ίδιο ακολουθεί και η Ubisoft, ανοίγουν στούντιος, ήδη έχει κάποια στούντιος στην Αμερική, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Art, κάτι είναι το στούντιος που έχουν στην Αμερική, η οποία δουλειά τους, όπως και αυτό το στούντιο της Μαλαισίας, είναι υποστηρικτικός. Δηλαδή, φεύγει βάρος από τα μεγάλα στούντιος, η Guerrilla Games, η Santa Monica, άλλες, η Naughty Dog, σου λέει, τι θέλω, θέλω να μου δημιουργήσει κάποια textures, θέλω να μου δημιουργήσει κάποια assets, θέλω να μου δημιουργήσει κάποια δέντρα, κάποια τέτοιες δουλειές, κάποιους χαρακτήρες. Δεν κάθουν να ασχοληθούν αυτοί, τα ζουν στα υπόλοιπα στούντιο. Όπως έχει στούντιο Sony στην Αμερική που κάνει motion capture. Δηλαδή, όσοι κάνουν motion capture πάνε εκεί, τα ετοιμάζουν, τους τα στέλνουν έτοιμα, πάρτε τα. Δεν ασχολούνται με τέτοιες δουλειές στα στούντιο. Επίσης, είναι κοινή τακτική στις ασιατικές χώρες τα στούντιο να στέλνουν εκεί πέρα για να δημιουργηθούν πιο φθηνά προφανώς διάφορα assets. Χαρακτήρες για τον κόσμο του παιχνιδιού, textures, 3D, πράγματα, animation κτλ. Όλα δημιουργούνται, παιδιά, σε ασιατικές χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές, πολλά σε μικρότερα παιχνίδια συνήθως, πολλά assets είναι ίδια ή γίνονται πολύ εύκολα copy, ναι, 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 κάποια παιχνίδια έτσι που βγαίνουν κάποιες απομιμήσεις. Κυρίως στο... κυρίως ενώ στο Play Store, στα κινητά έτσι που βγαίνουν πολλές κόπιες. Είναι γιατί, είναι γιατί τα assets κτλ. Τα βγάζει ένα studio, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα πουλάει δεξιά-αριστερά. Τα παίρνουν όλοι. Τα πουλάει δεξιά-αριστερά, τα παίρνουν όλοι. Λοιπόν, για το. Είπα, άλλο διεζήσι. Για το PS5. Πες μας. Ευκολό... Έλα, ρε, θα πούμε πάλι για το PS5. Ευκολότερο στον προγραμματισμό, λέει, από το PlayStation 4. Γενικότερα, το PlayStation 4, παιδιά, ήταν πολύ πιο εύκολο στον προγραμματισμό από το PS5, γιατί είχε 686 αρχιτεκτονική PC δηλαδή. Okay. Προγραμματισμός πανεύκολος, σαν να κάνουν παιχνίδια στο PC που κάνουν όλοι. Δεν ήταν αυτός ο χαμός που γίνεται με το PlayStation 3 και με το Cell Processor. Πώς το λένε, το PS5 δεν είπες ότι θα το πάρεις day one. Ναι. Okay. Εντάξει. Αυτό. Απλά, αυτά θα το... Όχι, ήθελα να το κρατήσω σε στιγμιότυπο αυτό. Α, ήθελα να το κρατήσω. Είχα το κινητό από εδώ κάτω και το κρατούσε. Και κατέγραψε. Και κατέγραφε. Λοιπόν, σε αντίθεση με το PlayStation 3, λέει, το PS4 ήταν αρκετά πιο εύκολο στο να γίνει development ένα παιχνίδι πάνω του. Πλέον, λέει, το PS5 θα πάει ένα βήμα παραπέρα και θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ευχέρεια στους developers και να μπορούν να προγραμματίσουν τα παιχνίδια τους ακόμη πιο εύκολα. Αυτό, λέει, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι από το feedback που λαμβάνουμε από το PlayStation 5 DevKits που έχουμε δώσει στους developers.
Φυσικά, παιδιά, να πούμε ότι όλα αυτά μπορεί να μην μας πολύ νοιάζει, αλλά όλα αυτά είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, όταν στο PlayStation 3 έβγαινε ένα παιχνίδι από third party developer, δηλαδή έβγαινε το Devil May Cry. Θυμάμαι τώρα, έβγαινε το Bayonetta. Έβγαινε κάποια άλλα. Όλα τρέχανε πολύ πιο εύκολα στο Xbox 360 και πολύ καλύτερα. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τόσο εύκολα πόρτα από τη μία κονσόλα στην άλλη οι developers. Έπρεπε να δουλέψουν περισσότερες ώρες. Ακόμα ήταν ακόμη πιο δύσκολο προγραμματισμό στο PlayStation 3. Γι' αυτό και αργήσαμε να δούμε καλά και όμορφα παιχνίδια στο PlayStation 3. Οπότε, ναι, το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο καλό όταν στο Xbox 360 που ήταν πολύ πιο εύκολο ο προγραμματισμό. Στο PS4, ευτυχώς, άλλαξαν τα πράγματα. Στο PS5, ακόμα καλύτερα. Nice. Αυτά. Κάτι άλλο επιγραμματικά. Η Sony clean του servers από δύο αποκλειστικά της παιχνίδια. Καλά, εντάξει. Okay. Drive Club 31 Μαρτίου 2020. Αυτό είναι κρίμα. Αιωνία του η μνήμη. Μόνο το online κομμάτι βέβαια, τα leaderboards ναι, και εντάξει, αυτά. Για το online, ναι, ναι. Και τα trophies φυσικά τα online. Πάνε οι trophy hunters. Οπότε 31 Μαρτίου 2020 κλείνει. Πολύ ωραίο παιχνίδι, φανταστικά γραφικά. Το Drive Club. Αλλά ναι, πήρε στο λαιμό του, ήταν. Έτσι λίγο άργησε να βγει, είχε κάποια προβληματάκια, πήρε στο λαιμό. Γενικότερα ήταν στην αρχή του PS4 που πιεζόταν η Sony. Θα βγάζανε και μια PS Plus έκδοση για το παιχνίδι και εκείνη άργησε κανένα χρόνο να βγει. Επίσης πήρε δυστυχώς και στο λαιμό του το στούντιο πίσω από το Drive Club. Το οποίο μας είχε δώσει πάρα πολλά δυνατά παιχνίδια. Και ενσωματώθηκε τελικά στην Gold Masters μετά. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς ενσωματώθηκαν στην Gold Masters και μια άλλη εταιρεία. Που πάλι έτσι ασχολούνται με racing. Και το επόμενο παιχνίδι που κόβεται είναι το SingStar, το οποίο νομίζω πρέπει να υπάρχει καμιά δεκαετία χρόνια από εποχή PlayStation 3. Ήτανε καραόκε. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε φίλε, λέω. Ναι, ξέρεις τι. Όχι, αργήσαμε. Τώρα είμαι βάμε στα Χριστούγεννα. Last Christmas, I gave you my heart. Θα έλεγα ότι το SingStar μπορεί εμείς να μην ασχολούμαστε, όπως και π.χ. και άλλα παιχνίδια τύπου Just Dance κτλ. Αλλά κάνουν πάρα πολύ καλές πωλήσεις και έχουν πολύ καλό κοινό. Και ειδικότερα είχε βγει το SingStar, ήταν τότε με το Wii που τα πήγαινε τρελά. Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ήταν με το Wii και τα όφωνα. Και είχε τεράστιο casual κοινό, το είχε γυρίσει στις κονσόλες. Οπότε έπρεπε να κάνει κάποιες τέτοιες κινήσεις η Sony. Και είχε βγάλει τα PlayStation Move με πιο casual παιχνίδια, είχε βγάλει τα SingStar, τα Wonderbooks, τα διάφορα έτσι τέτοια πραγματάκια είχε κάνει για πιο casual κοινό. Κλείνει αυτό, τέρμα, ναι, τραγούδια, πάει, τίποτα, πάπαλα. Στο PlayStation Store, πάει το SingStar. Από εποχής PlayStation 2 είχε βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα κορυφαία παιχνίδια σε πωλήσεις του PS Store για τον Οκτώβριο, το οποίο δένει με το επόμενο νέο που θα πω. Για το PlayStation 4, παιδιά, τα κορυφαία παιχνίδια σε πωλήσεις τον Οκτώβριο του 2019, το τονίζω αυτό, είναι το Call of Duty Modern Warfare, νούμερο 1. Καμία έκπληξη. FIFA 20 το νούμερο 2. Καμία έκπληξη. Τρίτη θέση. GTA 5. Ακόμα πουλάει. Τέταρτο. Ghost Recon Breakpoint. Θα το συζητήσουμε μετά για το GTA. Πέμπτο το Minecraft. Επίσης πουλάει ασταμάτητα. RDR 2. Red Dead Redemption 2 στην έκτη θέση. Έβδομη The Outer Worlds. Όγδοη Marvel Spider-Man. Συνεχίζει να πουλάει ένα χρόνο και μετά. Medieval. Ένατη θέση. Το οποίο πρέπει να τα έχει πάει πολύ καλά το Medieval. Και σε retail πωλήσεις και στα digital. Δέκατη θέση, The Witcher 3 Wild Hunt, το οποίο και αυτό συνεχίζει να πουλάει ασταμάτητα. Καλά, και αυτό πουλάει. Καλά, αυτό το έχουν μόνοι μας σε έκπτωση, οπότε λογικό. Εντάξει, όχι, είναι ρε παιδί μου παιχνίδια τα οποία πουλάει. Τώρα εντάξει, τώρα για το GTA και το Minecraft δεν υπάρχουν λόγια, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα συνεχίσω μέχρι το τέλος στα 20 που έχει. 20 πάντως είναι το Days Gone, από ό,τι βλέπω. Αυτό που θέλω να σχολιάσουμε είναι τα νούμερα της Take Two και αυτά που είδαμε πριν. Βγήκε και έκανε ανακοινώσεις ή, συγγνώμη, Take-Two Interactive, η οποία ανέφερε κάποια νούμερα που πραγματικά ζαλίζουνε. Το αναφέρουμε έτσι κάθε μήνες που... κάθε λίγους μήνες στα Gamecast. Πάνε λοιπόν, λίγο τσαφτσούφ. Red Dead Redemption 2, 25 εκατομμύρια πωλήσεις. Και να θυμίσουμε ότι τώρα έχει κυκλοφορήσει και για PC και θα αναμένεται και για το Google Stadia. Έτσι, οπότε θα μπουν και από εκεί πωλήσεις. Αψεγάδιαστο στο PC. Πολύ αψεγάδιαστο. Καλά, εντάξει. Χωρίς προβλήματα. Εκεί πέρα έλεγα γιατί όταν κυκλοφόρησε το PC δεν ξέρω, έφαγα πολύ χρόνο. Μπήκα, είδα βιντεάκια το πώς τρέχει σε PC με Mac settings, στα forums δεξιά-αριστερά. Διάφορα προβλήματα. Οκ, okay, τι περιμένανε. Καταρχάς, θα σου πω ότι αυτό από το Steam μονάχα φαίνεται ότι το. Από το Steam γενικότερα τώρα αυτό το λέω γιατί το RDR2 είναι στο launcher της Rocksteady.
της Rocksteady, της Rockstar. Rockstar. Ναι. Ότι ένα απειροελάχιστο ποσοστό των gamers σε PC παίζουν σε 4K. Δηλαδή έχουν τόσο δυνατό μηχάνημα που μπορούν να παίζουν σε 4K αναλύσεις, με 4K οθόνες κτλ. Από εκεί και πέρα. Κάπου διάβασα ότι για να παίξεις θέλεις, ρε παιδί μου, όχι πολλά χρήματα. Και τα πολλά χρήματα να έχεις, νομίζω ότι δεν σου φτάνει για να παίξεις. Ήτανε πάρα πολύ, είναι πολύ βαρύ το παιχνίδι. Έχει πάρα πολλά settings βέβαια. Αυτό είναι το καλό, ότι μπορείς να προσαρμόσεις ανάλογα το PC που έχεις. Ναι, δεν βλέπεις, θα παίξω εγώ στο λάπτο. Δεν βλέπεις, ναι, καλά. Δεν βλέπεις τεράστιες αλλαγές σε σχέση με τις κονσόλες. Δηλαδή δεν θα πεις wow, επόμενη γενιά παιχνίδι στο PC. Κάνανε πολύ καλή δακεδαλιά στις κονσόλες και στο Pro και στο Xbox One X που ήταν πεντακάθαρο το παιχνίδι. Ναι, είχε κάποια προβλήματα που εκεί πέρα έλεγα ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή δώσαμε 3-4 εκατοστάρικα. Μπορεί και λιγότερα, ας πούμε, για το PlayStation το 4 το απλό. Να πάρεις ένα Xbox One X που είναι δυνατό, ένα PS4 Pro, ένα PS4 απλό, να τρέχεις το RDR2 χωρίς προβλήματα, με γραφικά που ρίχνουν σαγόνια. Και έβλεπα τα προβλήματα που είχαν στο PC και πραγματικά διάβαζα στο Twitter που λέγανε μερικοί ρε φίλε, δεν έχω ώρα για να έχω τέτοια προβλήματα. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έχω δουλειά. Δεν έχω ώρα να καθίσω να ασχοληθώ. Έλεγε ο άλλος, έφαγα 4 ώρες, λέει, να σετάρω με κρασαρίσματα και το ένα και το άλλο. Αυτές τις 4 ώρες, λέει, όσο σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να παίξω σε μια κονσόλα, λέει, νευριάζω. Έλατε. Είχε π.χ. προηγουμένως έπαιζε για ένα άλλο στο Control που είχε προβλήματα, δεν του εμφάνιζε τα textures. Ναι. Και έλεγε. Εντάξει. Λέει, δηλαδή. Πόσο πανέμορφο παιχνίδι αυτό το Control. Ναι. Πόσα πολλά προβλήματα. Μέχρι ακόμα το θυμάμαι σαν και τώρα και με τα patch και όλα αυτά τα updates που είχε βγάλει. Όταν πατούσε στο start για να μπει στο μενού και ξαναέμπαινε στο παιχνίδι, το frame drop έπεφτε στο δεκάρι. Είχε κάποιο frame drop, σίγουρα. Δυστυχώς το παιχνίδι ήταν. Όχι δυστυχώς, δυστυχώς το παιχνίδι ήταν εμπορική αποτυχία πάντως. Ενώ ήταν πολύ δυνατό και μου άρεσε. Άλλο ένα, το control επίσης είχε 80 κάτι με τα critic. Α. Τώρα που το θυμηθήκα. Κοίταξε, εξαιρετικό παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, εννοείται. Δεν το συζητώ. Είναι φανταστικό. Ναι, ναι, ναι. Και η στήριξη και τα expansions που λένε ότι θα βγάλουν. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν, πάντως. Λοιπόν. Ήταν του μπανιάρικου. GTA 5, 110 εκατομμύρια τεμάχια. Δηλαδή. Καλά, αυτό για το GTA 6 να βγει, παίζει να πουλάει ακόμα. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, ψέματα. 110 εκατομμύρια ήταν. Ήταν η τελευταία φορά που είχαμε τις πωλήσεις και τα 25 εκατομμύρια του RDR2. Συγγνώμη. 125 θα πήγε. Τώρα, οι τωρινές πωλήσεις είναι 26,5 για το RDR2 και το GTA 5 115 εκατομμύρια τεμάχια. Και λέω εγώ, 115 εκατομμύρια τεμάχια. Σε κονσόλες που έχει βγει έτσι στην προηγούμενη γενιά και στην τωρινή. Και λέω εγώ, υπάρχει gamer που δεν το έχει αγοράσει, δηλαδή είμαστε πόσα εκατομμύρια ακόμα, δηλαδή και ακόμα τα αγοράζουνε. Υπάρχει εσύ ακόμα δεν το έχεις αγοράσει, ας πούμε, ένας ναι, εσύ εκεί. Δεν μου κάνει κλικ. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι το έχεις κάνει κλικ. Αλλά προφανώς από τη στιγμή που το αγοράζουν ακόμα, πάνε να πει ότι τους κάνει ακόμα κλικ και κάποιοι το παίρνουν. Δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Όχι, εγώ σταμάτησα στους άντρες. Απορώ. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα. Πόσοι δεν το έχουν αγοράσει, ή δεν υπάρχει μεταχειρισμένο κάπου να το πάνε και το αγοράζουν καινούριο και μετράει σε πωλήσεις. Λοιπόν. Ούτε πρόκειται. Εντάχει. Και τώρα, αν μου το κάνω, θα το γυρίσω πίσω. Και τώρα που τα λέμε για νούμερα. Θα σου πω και για την Capcom. Ναι, ρε φίλε. Η οποία Capcom ανακοίνωσε πωλήσεις. Το έχουμε πει και σε. Ναι, σίγουρα πώς. Το έχουμε ξαναπεί ότι το Monster Hunter World είναι το πιο επιτυχημένο παιχνίδι της Capcom ever. Που βγήκε σε αυτή τη γενιά. 14,1 εκατομμύρια αντίτυπα. Ποιο είναι το πιο επιτυχημένο Resident Evil όλων των εποχών, το 2? Να. Το 5. Το 5. Είναι αυτό που ο Chris είναι. Που ρίχνει γροθιά στο κατεστημένο. Resident Evil 5, 7,5 εκατομμύρια. Όχι, αλλά κατεφτά Resident Evil 5. Το επόμενο Resident Evil. Και τρίτο στην κατάταξη. Το 4. Να. Το 6. 7,4 εκατομμύρια. Ποιο 6 είναι, τραχανάδες. 7,4 εκατομμύρια. Τέταρτο, το Resident Evil 7 με 6,8 εκατομμύρια. Πέμπτο. Street Fighter 2, 6,3. Το Resident Evil 4 που έχει βγάλει τόσα HD, πού είναι? Από τα πιο κάτω είναι, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι πιο κάτω, ρε πούστε μου, και ήταν πολύ καλό. Έκτο, το Resident Evil 2 του 1998, 4,96 εκατομμύρια. Έβδομη θέση, Monster Hunter Freedom 3, 4,9. Όγδοη θέση, Resident Evil 2 του 2019, το remake, 4,7 εκατομμύρια. Πολύ καλές πωλήσεις. Εντάξει, το 2 ήταν αριστούργημα. Για remake.
Ένατο Monster Hunter Generation 4,3 και δέκατο Monster Hunter 4 Ultimate στα 4,2. Το Devil May Cry δεν. Το Devil May Cry, όπως επίσης και το Okami HD, Mega Man 11, Street Fighter 30th Anniversary Edition, ξέρω εγώ. Καλά, ναι, ναι, εντάξει, πες με αυτό. Μπήκανε απλά στη λίστα με τα, την οποία ονομάζει Platinum Titles List, που είναι η λίστα που κρατάει η Capcom, όσα παιχνίδια έχουν ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο τεμάχια. Ωραία, πες. Τώρα δεν έχω να σου πω νούμερο για το ακριβώς το Devil May Cry 5 πόσο πούλησε. Αλλά και το Okami HD και το Mega Man 11 και όλα αυτά τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ψήφισαν που πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο τεμάχια και συνεχίζουν. Μπορεί να έχουν πουλήσει και παραπάνω. Να. Εγώ σου είπα μόνο, μόνο τα 10 πρώτα. Από Capcom. Δεν περιμένουμε από Capcom. Από Capcom τίποτα. Δεν γι' αυτό, γι' αυτό θα είναι το επόμενο. Γι' αυτό το οικονομικό έτος. Ό,τι βγάλει τώρα περιμένω να είναι μετά από. Από το 2020. Να μην δείξει ένα remake, και κάτι, ένα Dino Crisis, ένα κάτι τι, ρε παιδί μου. Ξέρω μπορεί να δείξει, αλλά θέλω να σου πω δεν περιμένουμε κάτι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ρε παιδί μου. Εκτός αν μου διαφεύγει κάτι και κάνω λάθος. Έβγαλε το expansion του Bloodborne τελευταία. Του Bloodborne, λέω. Το Ice World. Ice, α, το, πώς το λέγανε. Το τέτοιο δεν θα βγάλει το, αυτό Hunter το Resident. Το Survival, τι κατά είναι με τους 4 players. Α, ναι, 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 Resident Evil. Φαντάσου πόσες φορές πώς το είχαμε ξεχάσει. Resident Evil, Resistance, μήπως λέγεται. Project Resistance. Ναι, ναι, εντάξει. Έστω, θέλω να σου πω, ρε παιδί, δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι τώρα στα κοντά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Μάρτιο, για το επόμενο οικονομικό έτος. Απρίλιο, ναι, 2020 καλά, και μετά. Καλά, δεν θα το ακουμπήσω καν, δεν θα... Είχα φάει αυτό με το Outbreak τη σαβούρα. Όχι, ούτε καν. Εκτός αν βγάλει μια συλλεκτική που θα πάρω τη συλλεκτική και το άλλο δεν. Θα το δώσω διαγωνισμό, παιδιά. Αλήθεια, θα το δώσω διαγωνισμό. Ναι. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Και για το τέλος άκρισα, άφησα την BlizzCon και δύο ειδήσεις που βγάλαμε. Τόσο είχαμε πει και σαν φήμες στο προηγούμενο Gamecast και τελικά επιβεβαιώθηκα. Ξέρεις καθόλου από BlizzCon, ρε. Τι. Ξέρεις καθόλου από BlizzCon. Τι BlizzCon. Καταρχάς τι κάνεις, τσίκο τσίκο. Τσίκο τσίκο, σταμάτω. Α, είναι το τέτοιο. Ναι. Σταμάτω. Λοιπόν, από Blizzard, ναι, εννοείται, ασχολούμαι με τα παιχνίδια της. Blizzard και λέω BlizzCon, ναι. Το συνολικό. Άλλος βλάκας εγώ. BlizzCon είχε το. Έπαιζε World of Warcraft. Όχι, δεν έπαιζε World of Warcraft. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Φύγει από το πάτρο. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ήταν online αυτό, ήθελε ώρες και τέτοια, δεν ασχολούμαι. Γαμάτο να κάθεσαι μέχρι τα ξημερώματα να κάνεις raid. Συμφωνώ. Συμφωνώ γι' αυτό και έχει επιτυχία. Όταν δεν δουλεύαμε. Και κρατάει μέχρι τώρα, έτσι. Αλλά εγώ προσωπικά ποτέ δεν ασχολήθηκα με το World of Warcraft. Πάντως, αυτά που ασχολήθηκα και είναι και αυτά που θα αναφέρω, είναι ότι στην BlizzCon, μεταξύ άλλων, αυτά στις ανακοινώσεις στις οποίες θα σταθώ, είναι ότι ανακοινώθηκε επίσημα το Overwatch 2. Δείξανε trailer, δείξανε gameplay. Νομίζω το προηγούμενο ήταν Game of the Year, όταν είχε κυκλοφορήσει. Ήταν φανταστικό. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά με το Overwatch. Πάρα πολλές ώρες. Δεν μας ενδιαφέρει πώς πέρασες. Multiplayer. Το λέω γιατί, επειδή δεν ασχολούμαι πολύ με multiplayer παιχνίδια, όταν κάτι μου αρέσει και κολλάω, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι αξίζει. Οπότε για αυτούς που ασχολούνται, θα αξίζει διπλά. Ωραία. Το Overwatch ήταν φανταστικό. Ωραία. Πολύ καλό φτιαγμένο παιχνίδι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που θα κάνουν το 2. Δηλαδή, χάρτες και χαρακτήρες θα βγαίνουν και στο 1. Οπότε, αυτό που θα κάνει η Blizzard είναι στην ουσία θα δώσει πάτημα και νομίζω ότι θα αντιγράψουν και άλλοι για το πώς θα βγαίνουν στο μέλλον τα sequels σε τέτοιου τύπου παιχνίδια που είναι game as a service, που είναι live games. Σου λέει, θα βγάλω το Overwatch 2, αλλά χαρακτήρες και χάρτες θα βγαίνουν και στο 1. Οπότε, όποιος θέλει μένει εκεί και όποιος θέλει κάνει transitions στο 2. Στο 2 μετά θα έχω νέο περιεχόμενο, θα έχω κάποια modes, θα έχει κάποια story missions, το οποίο ζητούσε πολύ ο κόσμος και θα έχει και story missions και θα αναπτύξει περισσότερο το lore. Δείχνει πάρα πολύ καλό το Overwatch 2, δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας. Και μετά αυτό που με... πάρα πολύ πίσω, ναι. Εποχές Diablo, Diablo 2, είναι η ανακοίνωση, cinematic trailer, φανταστικό, εντάξει, Blizzard, cinematic trailer, και World of Warcraft που δείξαν το καινούριο expansion και γενικότερα ότι δείχνει από cinematic είναι νομίζω top of the industry η Blizzard. Σε αντίθεση με το παιχνίδι. Στα cinematic. Όχι, για τον Diablo δεν... Sorry, για το νομίζω ότι έλεγε το Warcraft. Α, εντάξει, εννοείς τα γραφικά του Warcraft. Ναι, 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 ναι. Εντάξει ρε, εσύ κρατάει το στυλ... Κοίτα. Το παλιό. Κρατάει το στυλ το παλιό, το οποίο τότε προφανώς δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ τα γραφικά όπως τώρα. Αλλά, έχει μία γλύκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τα γραφικά του έχουν μία ομορφιά, ένα τέτοιο στυλ το οποίο όσο περνάνε τα χρόνια. Βλέπει χρώματα, ρε. Βλέπει, ρε παιδί μου, ότι δεν γερνάει, δεν κακογερνάει τόσο πολύ όσο άλλα παιχνίδια που βγήκανε τότε.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που μου εξετρέλανε πάρα πολύ πέρα από το cinematic, το trailer που δείχνει το Diablo 4, είδα μετά και gameplay, είναι το ότι γυρίσανε επιτέλους αυτό το σκοτεινό, σε αυτό το σάπιο, το αιματηρό στυλ που είχε το Diablo 2. Γιατί στο Diablo 3 είχαν κάνει μια αλλαγή, τότε είχαν φάει αρκετό κράξιμο. Μαγικά, χρωματάκια, το ένα το άλλο εκεί πέρα, λίγο κάπως το αλλάξαν το στυλ και δεν άρεσε πολύ κόσμο όλο αυτό, παρόλο που ήταν ωραίο σαν παιχνίδι. Το Diablo 2 ήταν φανταστικό και στο Diablo 4 φαίνεται ότι θα πάνε πίσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το αίμα, το σκοτεινό και το gameplay φαίνεται πολύ δυνατό. Που νομίζω πραγματικά ότι ετοιμάζει δύο Game of the Year η Blizzard αυτή τη στιγμή. Και το Diablo 4 και το Overwatch 2. Το Overwatch λογικά, ναι. Οπότε, ναι. Θεωρώ ότι θα βγουν στο PS4, PS5, τέλος πάντων 100%. Γιατί οι ανακοινώσεις δεν έχουν κάνει, είχαν πει ότι θα βγάλουν, ούτε ακόμα οι ίδιοι ξέρουν πότε θα βγουν και πότε θα είναι έτοιμα τα δύο αυτά παιχνίδια. Οπότε, ναι, μιλάμε για PS5, θεωρώ ότι θα βγουν 99,9% στις κονσόλες. Και αυτά, Μιχάλη. Ωραία, μάλιστα. Από την εκπομπή. Ωραία νέα για πολύ ζεστά. Είχε πραγματάκια. Μπαίναμε στα νέα, βγαίναμε ξανά στο Death Stranding, ξαναμπαίναμε στα νέα, ξαναπηγαίναμε στο Death Stranding. Εντάξει, απασχολεί αυτές τις μέρες πολύ κόσμο, οπότε λογικό είναι. Άμα περάσει τώρα ο μήνας, δεν ασχολείται κανένας. Καλά, εντάξει, όλα έτσι δεν γίνονται. Όλα έτσι δεν γίνονται. Εντάξει, σιγά. Λοιπόν, αυτό, να επιθυμίσω το διαγωνισμό εντάχει. Ένα μπλουζάκι Ghost Recon Breakpoint. Πού είναι το? Να το. Το χάκι, το χάκι. Χακί Breakpoint και ένα μπρελοκάκι εδώ πέρα μέσα στο σακουλάκι του. Προσφορά της Indymedia, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, σχόλιο από κάτω με το hashtag PSAddictGR, large ή medium, τι μπλουζάκι θέλετε. Και φυσικά ένα προαιρετικό share στα media την εκπομπή, στα social media τα δικά σας με το hashtag PSAddictGR. Ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή, ευχαριστούμε που καθίσατε μέχρι το τέλος. Να είστε καλά, μια ωρίτσα νομίζω κλείσαμε άνετα. Ναι. Κλείσαμε μια ώρα. Ναι. Παραπάνω ήταν, να σου πω την αλήθεια. Κλείσαμε μια ώρα γιατί. Εντάξει. Πολύ Death Stranding. Πολύ άνετα. Να, μπλέκαμε και διάφορα δεξιά-αριστερά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, φυλάκια. Ναι. Όσοι παίζετε παιχνίδια, να παίζετε αυτά που θέλετε και αυτά που σας κάνουν να χαίρεστε ή σας προσφέρουν καινούριες εμπειρίες. Αν κάτι δεν σας αρέσει. Αν κάτι δεν σας αρέσει, προχωρήστε παρακάτω. Αφήστε το να το χαρούν άλλοι. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα. Ούτε το ότι ένα παιχνίδι μπορεί, ακόμα και ένα παιχνίδι να βγει και να είναι τέλειο και να έχει καθολική αποδοχή από τον κόσμο και να το βγάζουν όλοι ότι είναι το έπος των έπων. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν παιδιά όπως και εγώ, μου έχει τύχει να παίξουν παιχνίδια και να μην τους αρέσει αυτό το έπος που λένε οι άλλοι. Δεν έγινε κάτι, παιδιά. Προτιμήσεις είναι όλα. Πάτε παρακάτω και τελείωσε η υπόθεση. Εντάξει, παιχνίδια να. Λεφτά να έχουμε. Να, λεφτά. Λεφτά να. Παιχνίδια να έχουμε όμως. Αυτό, λεφτά να, παιχνίδια να. Λοιπόν, αυτά παιδιά, φυλάκια, τα λέμε. Έγινε. Άντε. Τσάτσαο. Τάισμα, ξεσκάτισμα, γρήγορα. Ωχ.